Τώρα ακούγομαι καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ευγενική πρόσκληση και να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία αυτή, διότι εγώ δεν έχω ξαναδεί σε συνέδριο να διοργανώνονται τέτοιες συναντήσεις για την ενημέρωση του κοινού. Θεωρώ ότι μια από τις υποχρεώσεις των γιατρών είναι και αυτή, να ενημερώνουν τους μη γιατρούς και, όπως πολύ σωστά είπατε, το ενημερωμένο κοινό μπορεί να διαχειριστεί την υγεία του καλύτερα. Ας περάσουμε όμως στο θέμα των βηματοδοτών και των απεινιδωτών. Αγαπητοί φίλοι, ο βηματοδότης δεν είναι παρά μια ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμεύει στη θεραπεία της βραδικαρδίας που προκαλεί συμπτώματα. Στο καρδιογράφημα εδώ έχω βάλει μια τυπική περίπτωση όπου μπορεί κανείς να δει ότι εδώ στο σημείο αυτό η καρδιά ξεχνάει να χτυπήσει και εδώ ο βηματοδότης θα έρθει και θα κάνει αυτό που δεν κάνει η φυσιολογική καρδιά, θα δώσει ηλεκτρικά ερεθίσματα έτσι ώστε να συνεχιστεί η καρδιακή λειτουργία. Αυτοί εδώ είναι οι άνθρωποι, είναι οι πρωταγωνιστές της πρώτης εμφύτευσης βηματοδότη, έτσι που την ξέρουμε σήμερα. Είναι ένας μηχανικός αεροσκαφών που κατασκεύασε αυτόν εδώ το βηματοδότη. Είναι ο γιατρός αυτός, καρδιολόγος που τον εμφύτευσε. Και ο Λάρσον είναι ο ασθενής, ο οποίος ήταν μηχανικός, πολιτικός μηχανικός και λιποθυμούσε, όπως έλεγε η γυναίκα του, η οποία προσπαθούσε να πείσει τους άλλους δύο να του βάλουν πειραματικά έστω το βηματοδότη. Λιποθυμούσε πολύ συχνά, κάθε μια ώρα έλεγε η γυναίκα του ότι είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Έβαλε λοιπόν το βηματοδότη, έζησε μέχρι την ηλικία των 84 ετών, πέθανε από καρκίνο του προστάτη και πέθανε πολύ μετά από τους δύο άλλους, το μηχανικό και το γιατρό. Άλλαξε δε στη διάρκεια της ζωής του 26 βηματοδότες. Τώρα αυτοί έτσι εξελίχθηκαν οι βηματοδότες, αυτή είναι η ιστορία τους. Αρχικά ήταν μεγάλο το μέγεθός τους. Στην πορεία του χρόνου, στα 60 χρόνια που υπάρχει η καρδιακή βηματοδότηση, έγιναν πιο μικροί, εμπλουτίστηκαν με αλγόριθμους λειτουργίας, καλούς, καλύτερους. Οι μπαταρίες τους έγιναν πιο ανθεκτικές στον χρόνο, η διάρκεια ζωής δηλαδή της μπαταρίας έγινε μεγαλύτερη, ώσπου στο τέλος φτάσαμε σε συσκευές που θα σας δείξω αργότερα, πολύ πιο προχωρημένες, με μια διαφορετική φιλοσοφία. Από τι αποτελείται τώρα ένας βηματοδότης? Το μεγαλύτερο μέρος του το καταλαμβάνει η γεννήτρια, η πηγή ενέργειας, η μπαταρία. Τούτη εδώ είναι η μπαταρία, καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της συσκευής και έχουμε και τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Ο βηματοδότης, το εξωτερικό περίβλημα, είναι κατασκευασμένο από τιτάνιο. Κατά κύριο λόγο από τιτάνιο. Και δεν έχει ερεθιστικά φαινόμενα ή αλλεργικά φαινόμενα. Δεν προκαλεί στον οργανισμό. Η μπαταρία του έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, παραπάνω από 10 χρόνια έχει διάρκεια ζωής η μπαταρία των σημερινών βηματοδοτών και είναι μπαταρία λιθίου ιωδίνης. Βέβαια, το πόσο διαρκεί μια μπαταρία εξαρτάται και από το πόσο πολύ χρησιμοποιείται ο βηματοδότης από τον οργανισμό. Και βέβαια, εκτός από το βηματοδότη, το σύστημα περιλαμβάνει και ένα, δύο ή τρεις ή τρία ηλεκτρόδια, ηλεκτροκαθετήρες, αν θέλετε. Οι Άγγλοι τα λένε leads. Δεν έχω καταλάβει, Βασίλη, τι θα πει lead. Leads, απαγωγή. Αλλά, τέλος πάντων, είναι ένα αγωγό σύρμα με δύο ηλεκτρόδια στη μια άκρη και άλλα δύο στην άλλη, που έχει μια μόνωση. Η μόνωση είναι από πολυουρεθάνη και σιλικόνη. Έτσι είναι κάπως φτιαγμένο το ηλεκτροκαθετήρας. Δεν ξέρω πώς, νομίζω είναι πιο δόκιμη ορολογία ο ηλεκτροκαθετήρας. Τώρα, πώς εμφυτεύεται ένας βηματοδότης?
μπορεί να εμφυτευτεί είτε από αριστερά είτε δεξιά, στην υποκλίδια περιοχή, είτε στην αριστερή είτε στη δεξιά. Η διάρκεια της επέμβασης είναι περίπου μία ώρα, εάν δεν έχουμε προβλήματα, μία ώρα ή και λιγότερο, και αφού καθαρίσουμε καλά το δέρμα με αντισηπτικό, φοβόμαστε πολύ τα μικρόβια στις εμφυτεύσεις ξένων σωμάτων, κάνουμε τοπική αναισθησία στην υποκλίδια περιοχή και μια τομή γύρω στα 3 με 4 εκατοστά. Βρίσκουμε μια φλέβα, την κεφαλική φλέβα η οποία πορεύεται στην θωρακοδελτοειδική άβλακα ή αν δεν βρούμε αυτή, παρακεντούμε την υποκλίδια φλέβα ή τη μασχαλιαία φλέβα, με συγχωρείτε. Και προωθούμε τα ηλεκτρόδια μας ή τους ηλεκτροκαθετήρες μας, διαφλέβια, στην δεξιά κοιλία, στην κορυφή ή στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα και το κολπικό ηλεκτρόδιο ή ηλεκτροκαθετήρα συνήθως στο οτίο του δεξιού κόλπου. Όλα αυτά γίνονται με ακτινοσκόπηση. Έτσι βλέπουμε και προωθούμε τους ηλεκτροκαθετήρες μας. Αφού τα τοποθετήσουμε, τα εμφυτεύσουμε, τότε δοκιμάζουμε αν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Εάν αντιλαμβάνονται την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς καλά και αν βηματοδοτούν καλά. Στο τέλος, κάνουμε μια θήκη κάτω από το δέρμα και εκεί τοποθετούμε το βηματοδότη και μετά κλείνουμε την τομή. Αυτή είναι η επέμβαση εμφύτευσης ενός βηματοδοτικού συστήματος. Ορίστε η ακτινογραφία ενός ασθενούς, ο οποίος έχει το βηματοδότη από δεξιά, με το κολπικό ηλεκτρόδιο στο οτίο του δεξιού κόλπου και το κοιλιακό ηλεκτρόδιο στην κορυφή της δεξιάς κοιλίας και η πλάγια ακτινογραφία δείχνουν μπροστά τα δύο ηλεκτρόδια. Μανώλη. Ορίστε. Δεξιά ή αριστερά το βάζουμε, υπάρχει διαφορά? Το βηματοδότη. Ναι. Διαφορά δεν υπάρχει, εξαρτάται τώρα ποιο χέρι χρησιμοποιεί περισσότερο. Ακριβώς. Ο ασθενής. Συνήθως οι περισσότεροι ασθενείς είναι δεξιόχειρες, οπότε ο βηματοδότης εμφυτεύεται αριστερά. Και ιδιαίτερα στην πατρίδα μου εξαρτάται από ποιο όμο βάζει το όπλο. Από τα κουμπούρια, ναι. Το κουμπούρι ο ασθενής. Και εδώ είναι μια άλλη ακτινογραφία. Δείχνει εδώ παραστατικά το μοντέλο αριστερά τα δύο ηλεκτρόδια εμφυτευμένα. Και πώς λειτουργεί τώρα ο βηματοδότης. Ας πούμε, αν έχει ένα ηλεκτρόδιο στην κορυφή της δεξιάς κοιλίας, ανοιχνεύει την ηλεκτρική δραστηριότητα το ηλεκτρόδιο μέσω του βηματοδότη πάντοτε, και αν δει ότι σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν υπάρχει ηλεκτρική δραστηριότητα στην καρδιά, δίνει ένα μικρό ηλεκτρικό ερέθισμα, λίγα βολτ, και έτσι υπάρχει ηλεκτρική δραστηριότητα και η καρδιά δουλεύει κανονικά. Αν έχει δύο ηλεκτρόδια, τότε ανοιχνεύει την κολπική δραστηριότητα, την ηλεκτρική δραστηριότητα των κόλπων και των κοιλιών, και αν αυτή δεν υπάρχει, θα έχουμε δύο ερεθίσματα, ένα στο κολπικό μυοκάρδιο και μετά από αυτό θα είναι το κύμα P. Το λέω έτσι διότι υπάρχουν νοσηλεύτριες και νοσηλευτές που ξέρουν από καρδιογράφημα, και ένα κοιλιακό spike ή ηλεκτρικό ερέθισμα που ακολουθείται από την ηλεκτρική διέγερση του μυοκαρδίου της δεξιάς κοιλίας. Τώρα, πότε θα βάλουμε ένα βηματοδότη? Μανώλη, ναι. Πριν πας, μπορούμε λίγο να το κάνουμε λίγο. Βεβαίως, είναι πολύ καλύτερο. Κάποιος θα ρωτούσε γιατί στη δεξιά κοιλία και στο δεξιό κόλπο και γιατί να μην τα βάλουμε στην αριστερή κοιλία και στον αριστερό κόλπο. Πολύ καλή ερώτηση. Κατά κύριο λόγο γιατί είναι ευκολότερο. Είναι εύκολη διαδικασία με μικρό αριθμό επιπλοκών, δηλαδή δεν έχουν πολλά άσχημα συμβάματα, πολλές επιπλοκές. Η αριστερή κοιλία είναι μια λύση, δεν έχει δοκιμαστεί ιδιαίτερα, και αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση μετά για τρόπους βηματοδότησης που
που προκαλούν όσο γίνεται λιγότερα προβλήματα στην καρδιά. Η πρακτική απάντηση είναι ότι αριστερά δεν μπορούμε να πάμε. Στον αριστερό κόλπο δεν είναι προσβάσιμος ο αριστερός κόλπος. Είναι για μας. Είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμο. Είναι πολύ δύσκολα. Αυτό, και δεύτερον, ναι. Στο αρτηριακό σύστημα, όταν έχεις ξένα σώματα, μπορεί να δημιουργούν θρόβοι και να φύγουν και να σου κάνουν κάποια εμβολή. Δειλά-δειλά έχουμε αρχίσει και βάζουμε συστήματα αριστερά, αλλά η κλασική γνώση είναι ότι δεξιά τα βάζουμε, γιατί πρώτον είναι προσβάσιμα και είναι πολύ εύκολο να μπουν εκεί πέρα, και δεύτερον, οποιαδήποτε θρομβωτική επιπλοκή στο φινάλε θα πάει στους πνεύμονες που δεν θα το καταλάβει κάποιος, παρά στον εγκέφαλο που θα το καταλάβει. Αν και αυτά είναι πάρα έτσι πολύ μικρά. Και είναι σπάνιες. Πάρα πολύ σπάνιες. Η αριστερή βηματοδότηση χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις που, αν θέλετε, μπορούμε να κουβεντιάσουμε παρακάτω. Θα βάλουμε βηματοδότη, λοιπόν, όταν έχουμε συμπτωματική βραδικαρδία. Ποια είναι τα συμπτώματα της βραδικαρδίας? Τρία είναι τα κύρια συμπτώματα. Έχει πολλά, αλλά τρία είναι κυρίως. Η συγκοπή, η λιποθυμία, και το έχω σε παρένθεση, η λιποθυμία, διότι ο πολλής κόσμος θα λέει έπαθε συγκοπή, εννοεί ότι πέθανε ξαφνικά. Εμείς με τον όρο συγκοπή εννοούμε το λιποθυμικό, το συγκοπτικό επεισόδιο. Είναι λοιπόν η συγκοπή, η ζάλη, όχι οποιαδήποτε ζάλη, το να γυρνάει το ταβάνι, το πάτωμα που είναι ήλιγκος, αυτό το σκοτίνιασμα που καμιά φορά νιώθει κανείς όταν σκύψει και σηκωθεί απότομα, που το νιώθει όμως χωρίς να σκύψει, δηλαδή σε καθιστή θέση ή σε εξαπλωμένη θέση, και η εύκολη κόπωση. Λέει ο άλλος, δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου όταν περπατάω. Ένας άλλος λόγος που βάζουμε βηματοδότη σήμερα και ιδιαίτερα μετά το 2000 είναι η καρδιακή ανεπάρκεια. Όχι σε όλους τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, σε συγκεκριμένες υποομάδες ασθενών με μέτρια ή σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια και ένα διαβρισμένο QRS σύμπλεγμα. Αυτός είναι ο βηματοδότης που μπαίνει σε περίπτωση καρδιακής ανεπάρκειας. Βλέπετε ότι έχει εκτός από τα δύο κλασικά ηλεκτρόδια, στον κόλπο και στην κοιλία, έχει και ένα ηλεκτρόδιο που εμφυτεύεται επικαρδιακά. Έχουμε κάποιο point καλύτερα. Στην αριστερή κοιλία. Και έτσι, βηματοδοτώντας ταυτόχρονα την αριστερή και τη δεξιά κοιλία, επανασυγχρονίζομαι κατά κάποιο τρόπο τη λειτουργία της καρδιάς, η οποία λειτουργεί τώρα πιο αποδοτικά από ότι όταν είχε ένα διαβρισμένο QRS. Δεν πειράζει. Εντάξει, απλά όταν δείχνουμε το... Θα το κάνετε έτσι. Τέλεια. Και εδώ είναι η προτελευταία λέξη της τεχνολογίας, και θα εξηγήσω γιατί λέω η προτελευταία λέξη. Είναι δύο βηματοδότες που έχουν πάρει άδεια για να εμφυτεύονται από το 2013 και μετά, οι οποίοι εμφυτεύονται ενδοκαρδιακά, μέσα στη δεξιά κοιλία. Και έτσι δεν έχουμε κάτω από το δέρμα κάτι, δεν έχουμε ηλεκτρόδια, ηλεκτροκαθετήρες, όπως θέλετε, πέστε τα, μέσα στις φλέβες, αλλά έχουμε αυτή τη μικρή συσκευούλα, αυτή ή την άλλη, μέσα στη δεξιά κοιλία. Αυτοί οι βηματοδότες ήρθαν για να λύσουν τα προβλήματα που δημιουργούν οι διαφλέβοι ηλεκτροκαθετήρες και η θήκη με το βηματοδότη κάτω από το δέρμα. Και εδώ αυτοί εμφυτεύονται έτσι με πηδαλιουχούμενους εισαγωγείς στο ενδοκάρδιο της δεξιάς κοιλίας, στην κορυφή προς το μεσοκοιλιακό διάφραγμα. Και εδώ είναι η ακτινογραφία ενός τέτοιου ασθενούς. Βλέπετε το βηματοδότη στην κορυφή της δεξιάς κοιλίας, στη μια περίπτωση και στην άλλη, και τίποτε άλλο. Αυτός είναι λοιπόν ένας βηματοδότης που κάνει τη δουλειά που κάνουν οι προηγούμενοι που σας έδειξα. Και είπα ότι είναι η προτελευταία λέξη, διότι έρχονται άλλοι βηματοδότες τώρα, οι οποίοι θα διαρκούν για πάντα. Ξέρετε, σας είπα ότι η μπαταρία του βηματοδότη διαρκεί 10 χρόνια, μπορεί να διαρκέσει 12, 15, αλλά κάποια στιγμή τελειώνει και πρέπει να αντικατασταθεί η συσκευή. Έρχονται βηματοδότες, ιδιαίτερα τέτοιοι που σας έδειξα στο τέλος, ενδοκαρδιακοί, που έχουν μπαταρίες όπως έχουν τα ρολόγια τα Seiko. Δηλαδή επαναφορτίζονται με την κίνηση
της καρδιάς. Η καρδιά συσπάται διαρκώς. Λοιπόν, μετατρέπουν αυτή τη μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική και έτσι δεν θα τελειώνουν ποτέ. Με αποτέλεσμα θα είναι μία συσκευή για πάντα. Και βέβαια έρχονται τέτοιοι μικροί βηματοδότες, γιατί τώρα έχουμε μόνο για μία κοιλότητα, για δύο κοιλότητες, για τρεις κοιλότητες, για να συνεργάζονται με απεινιδωτές που θα δούμε παρακάτω. Και να τους απεινιδωτές, αυτός εδώ είναι ο κύριος που εφήβρε τον εμφυτευμένο απεινιδωτή περίπου 40 χρόνια από σήμερα, ο Μυρόφσκι, και τον εφήβρε για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του ευνηδίου καρδιακού θανάτου, ο οποίος είναι πάρα πολύ συχνός. Βλέπετε, έχω βάλει μερικά νοσήματα δίπλα το θάνατο από αυτά, από AIDS, από καρκίνο του μαστού, των πνευμόνων ή από εγκεφαλικά επεισόδια. Βλέπετε, οι θάνατοι, οι ευνίδιοι ετησίως είναι πολύ περισσότεροι από τους θανάτους που προκαλούν τα νοσήματα αυτά. Τι είναι ο απεινιδωτής? Είναι μια συσκευή που μπορεί να αναγνωρίζει αυτόματα και να θεραπεύει προβλήματα αριθμιών, όπως είναι η κοιλιακή ταχυκαρδία και η κοιλιακή μαρμαριγή. Οι δύο αριθμίες που οδηγούν κατά κύριο λόγο στον ευνίδιο θάνατο. Και ειδού αυτή είναι μια κοιλιακή μαρμαριγή και αυτή είναι μια κοιλιακή ταχυκαρδία. Πώς λειτουργεί? Ελέγχει και αυτό συνεχώς την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς και αναγνωρίζει πότε ο καρδιακός ρυθμός είναι φυσιολογικός, πότε είναι βραδύς ή πολύ ταχύς. Πρέπει να σας πω ότι ο απεινιδωτής είναι ταυτόχρονα και βηματοδότης. Λοιπόν, αλλά η πιο σημαντική του λειτουργία είναι να δίνει ηλεκτροσόκ για επαναφορά του φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού. Βέβαια, μπορεί μια κοιλιακή ταχυκαρδία να μην τη θεραπεύει με σοκ, αλλά με γρήγορη βηματοδότηση, και μια βραδικαρδία θα τη θεραπεύει, όπως σας έδειξα πριν, όπως το βηματοδότη. Σε ποιους ασθενείς θα βάλουμε απεινιδωτή? Σε δύο περιπτώσεις: για την πρωτογενή πρόληψη του ευνηδίου θανάτου και για τη δευτερογενή πρόληψη. Πρωτογενής πρόληψη είναι ανάποδα, τα έχω γράψει εδώ. Πρωτογενή πρόληψη αφορά ασθενείς που δεν έχουν παρουσιάσει μέχρι τώρα ευνίδιο καρδιακό θάνατο ή κάποια κοιλιακή ταχυκαρδία επικίνδυνη για τη ζωή, αλλά είναι υψηλού κινδύνου να παρουσιάσουν στο μέλλον. Αυτούς τους ασθενείς τους ανοιχνεύουμε και τους θεραπεύουμε. Εμφυτεύουμε σε αυτούς ένα απεινιδωτή. Δευτερογενή πρόληψη αφορά εκείνους που έχουν παρουσιάσει ήδη ένα επεισόδιο ευνηδίου καρδιακού θανάτου, αλλά στάθηκαν τυχεροί, τους έγινε καλή ανάνυψη και επέζησαν, ή μια κοιλιακή ταχυκαρδία με αιμοδυναμική επιβάρυνση. Σε αυτούς, αυτοί οι ασθενείς είναι οι ασθενείς για δευτερογενή πρόληψη. Για πρωτογενή πρόληψη είναι κυρίως τρεις κατηγορίες ασθενών: μετεμφραγματικοί ασθενείς με χαμηλό κλάσμα εξωθήσεως, δηλαδή με μειωμένη συστολική λειτουργικότητα της καρδιάς, ασθενείς με μυοκαρδιοπάθειες, διατατική και υπερτροφική, ή διαυλοπάθειες, όπως είναι το σύνδρομο του μακρού κιουτάφ, το σύνδρομο Μπρουγκάδα και άλλα. Και να η εξέλιξη, η ιστορική εξέλιξη των απεινιδωτών, και εδώ οι συσκευές μίκριναν, οι μπαταρίες τους έγιναν καλύτερες και έγιναν και πιο αξιόπιστοι. Πιο έξυπνοι, πιο αξιόπιστοι. Και τελευταία, έχουμε απεινιδωτές που δεν στους οποίους δεν χρειάζεται να προωθήσουμε διαφλέβιους ηλεκτροκαθετήρες, αλλά εμφυτεύουμε ένα υποδόριο ηλεκτρόδιο και το βηματοδότη κάτω από το δέρμα, και αυτό το σύστημα κάνει τη δουλειά που κάνει το διαφλέβιο. Είναι μια εξέλιξη, ελπίζουμε να γίνει ακόμα καλύτερη και να μικρύνουν οι συσκευές αυτές και να αντικαταστήσουν τις διαφλέβειες. Και όλα αυτά πρέπει βέβαια να τα χρησιμοποιούμε στο πνεύμα του Ιπποκράτη, οφελέιν ή μη βλάπτην. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μανώλη. Νομίζω ήσουν ιδιαίτερα κατατοπιστικός και τουλάχιστον μας έδωσε μερικά. Το κλασικό αυτό που ακούμε είναι ο απεινιδωτής είναι και βηματοδότης. Ο βηματοδότης είναι λοιπόν μια μπαταρία με ένα μικρό κομπιούτερ το οποίο καταλαβαίνει, παίρνει την αίσθηση από τα καλώδια που είναι εμφυτευμένα στις διάφορες κοιλότητες και καταλαβαίνει. Άμα έχει δική της ηλεκτρική δραστηριότητα η καρδιά, δεν δουλεύει. Αν δεν έχει, στο χρόνο που του έχουμε προγραμματίσει εμείς, δουλεύει. Ο απεινιδωτής κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα, αλλά κάνει και δίνει και το σοκ.
Έτσι, έτσι. Αυτό είναι η διαφορά. Είναι λίγο μεγαλύτερη η συσκευή. Τα παλιά χρόνια ήταν πολύ μεγαλύτερη. Εγώ ξεκίνησα από τους πρώτους και εσύ νομίζω, Μανώλη, που τους βάζανε χειρουργοί με πάτσε πάνω. Ναι. Και τους βάζαμε, ήταν τόσο μεγάλη που τους βάζαμε στην κοιλιά πίσω από τον ορθό κοιλιακό. Μετά η πρώτη διαφλέβη, νομίζω ήταν αρχές της δεκαετίας του 90, που μικρύνανε οι συσκευές και περάσανε από πάνω σαν τους βηματοδότες. Παλιότερα κάναμε στην εμφύτευση τεστ απεινίδωσης, βάζαμε τον ασθενή σε κοιλιακή μαρμαργή. Πλέον έχουν καταργηθεί αυτά τα πράγματα και είναι μια ιδιαίτερα εύκολη αυτή τη στιγμή διαδικασία. Κάποια ερώτηση? Δεν έχετε καμία ερώτηση? Ναι. Είχαμε βάλει 4 τέτοιους το 2014, το Δεκέμβρη. Ήταν οι πρώτοι 4 που μπήκαν στην Ελλάδα. Πήγανε πολύ καλά, αλλά μας τους δώσανε δωρεάν και τους εμφυτεύσαμε. Ήταν στα πλαίσια της μελέτης που γινόταν. Ακολούθως πήραν CE Mark, δηλαδή θα μπορούσαν να κυκλοφορούν και να εμφυτεύονται από όποιον ήθελε. Και η διαφορά στην τιμή, οι βηματοδότες αυτοί είναι μιας κιλότητας. Ο κλασικός βηματοδότης κάνει 500 ευρώ και αυτός κάνει 7.000 ευρώ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, σε περίοδο κρίσης δεν είναι για να εμφυτεύουμε τέτοιους βηματοδότες. Εξάλλου, έχουμε ακόμα πολλές απορίες για αυτούς, γιατί όταν θα τελειώσει η μπαταρία τους, δεν ξέρουμε αν θα μπορούμε να τον βγάλουμε έξω, το βηματοδότη, και να βάλουμε ένα άλλο. Ένα είναι αυτό. Έπειτα παρουσιαστήκαν ιδιαίτερα με τον ένα από τους δύο βηματοδότες, ο οποίος και αποσύρθηκε, προβλήματα, δηλαδή σταμάτησε ξαφνικά η μπαταρία στα 3 χρόνια λειτουργίας και οπότε σταμάτησε να δουλεύει ο βηματοδότης και να επικοινωνεί και με τον προγραμματιστή. Και ευτυχώς δεν πεθάνανε αυτοί οι άρρωστοι. Έπειτα έχουν και αυτοί επιπλοκές. Για παράδειγμα, στον κλασικό βηματοδότη, όταν εμφυτεύσουμε τα ηλεκτρόδια μας, μπορεί να φύγουν τις πρώτες μέρες. Ένα 1% μέχρι 3%, ας πούμε, το κολπικό 1% μπορεί να μετακινηθεί. Και αυτοί έχουν τέτοια προβλήματα, ιδιαίτερα ο ένας, αυτός που παρουσίασε τα προβλήματα με την μπαταρία, αλλά αυτός φεύγει και πάει και εμβολίζει ό,τι να είναι. Αυτό είναι σαν ένα USB. Άλλο να φύγει το ηλεκτρόδιο να μετακινηθεί μερικά χιλιοστά και άλλο να φύγει αυτό το πράγμα και να σου κάνει εμβολή. Να πάει στην πνευμονική κυκλοφορία, να σου κάνει πνευμονικές εμβολές, είναι ένα ζήτημα. Επίσης, τέλος πάντων, θέλουμε πιο πολλά δεδομένα για να πούμε ότι... Αλλά πιστεύω ότι όταν θα βελτιωθούν αυτές οι συσκευές, θα... πιθανότατα θα είναι το επόμενο βήμα, δηλαδή νομίζω ήρθανε για να παραμείνουν. Θα είναι το επόμενο βήμα. Έχουν και οι κλασικοί βηματοδότες προβλήματα, ευτυχώς σε μικρό ποσοστό παρατηρούνται. Να βλέπετε διαβρωμένη τη θήκη του βηματοδότη, μολύνσεις, ξέρω εγώ, υπάρχουν προβλήματα. Σπασμένα καλώδια στους απεινιδωτές, υπάρχουν προβλήματα. Καλό θα ήταν να μην είναι διαφλέβη, αλλά θα πρέπει να βρεθούν ασφαλείς λύσεις, δηλαδή πρέπει να αποδείξει νέα τεχνολογία. Τώρα όμως είναι μια λύση για ανθρώπους που έχουν θρομβωμένες τις φλέβες τους και δεν μπορούμε να περάσουμε κλασικά συστήματα, μπορούμε να εμφυτεύσουμε τέτοιους μικρούς βηματοδότες, γιατί είναι καλή λύση. Η άλλη λύση είναι να βάλουμε το χειρουργό να ράψει ένα ηλεκτρόδιο επικαρδιακά, αλλά αυτό μετά από λίγο καιρό δεν δουλεύει, ανεβάζει τον ουδό βηματοδότης και δεν δουλεύει. Οπότε αυτά τα leadless είναι πολύ καλές λύσεις για αυτούς τους ανθρώπους ή που έχουν παρουσιάσει επιμολύνσεις βηματοδοτών καθ' υποτροπήν ή που είναι υψηλού κινδύνου να πάθουν λίμωξη, όπως είναι οι νεφροπαθείς για παράδειγμα. Υπάρχουν μερικές κατηγορίες ασθενών που θα μπορούσαν αυτοί οι μικροί βηματοδότες να χρησιμοποιηθούν. Και αν θέλετε, να σας πω για τον απεινιδωτή μια κουβέντα μόνο. Είναι ένα φοβερά αποτελεσματικό όπλο στην αντιμετώπιση του ευνηδίου θανάτου. Δηλαδή, δεν αστοχεί αυτός σπανίως. Βλέπει μια μαρμαργή, δίνει το σοκ, τη διορθώνει. Τελείωσε. Το θέμα είναι σε ποιους ασθενείς θα βάλουμε αυτόν τον απεινιδωτή. Γιατί, ναι, μεν εμείς αναγνωρίζουμε ομάδες υψηλού κινδύνου, αλλά στο γενικό πληθυσμό αυτοί οι άνθρωποι είναι οι λιγότεροι. Δηλαδή, έχουμε στις μονάδες μας. Νοσηλεύουμε ασθενείς με εμφράγματα και έχουν ένα κλάσμα εξωθήσεως κάτω από 35% και λέμε αυτό θα του βάλουμε απεινιδωτή. Του βάζουμε λοιπόν, το εμπροφυλάσσουμε.
Οι πιο πολλοί όμως ευνίδιοι θάνατοι δεν συμβαίνουν σε μετεμφραγματικούς, συμβαίνουν έξω στην κοινωνία, σε ανθρώπους που θα πάθουν ένα έμφραγμα και την πρώτη ώρα κάνουν αριθμίες, κάνουν αυτό. Το θέμα λοιπόν είναι αν αυτές οι συσκευές, μολονότι είναι σχεδόν 100% αποτελεσματικές, δεν έχουμε κριτήρια να καταλάβουμε σε ποιους ασθενείς πρέπει να τις βάλουμε. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, εάν η τεχνολογία τους κάνει στο μέλλον μικρότερους, να είναι στα 2 ευρώ, θα βάζουμε όλοι ένα τέτοιο και θα είμαστε ασφαλείς. Θα έχουμε λύσει αυτή την μπάρα που σας έδειξα, 500.000 ετησίως ευνίδιοι θάνατοι, θα τελειώσει αυτό. Μπορώ να ρωτήσω, κύριε Σημαντηράκη, καταρχήν συγχαρητήρια για την ομιλία σας. Ήθελα λίγο να ρωτήσω το εξής. Αν ένα ασθενής με βηματοδότη απεινιδωτή πάθει μια ενδοκαρδίτιδα, πάρει τις αντιβιώσεις, δεν υποχωρεί, αφαιρεί το βηματοδότη στη συσκευή? Βέβαια. Ξέρετε, η αντιβίωση, η αποτελεσματικότητα της αντιβίωσης σε λοιμώξεις που συμβαίνουν σε ξένα σώματα είναι πολύ μικρή. Δηλαδή, στο ξένο σώμα πάνω δεν σκοτώνει όλα τα μικρόβια το αντιβιωτικό, με αποτέλεσμα όταν το σταματήσει να αναζωπυρώνεται η λίμωξη. Και η λύση είναι να αφαιρεθεί όλο το σύστημα, και τα καλώδια και ο βηματοδότης ή ο απεινιδωτής. Παλιότερα αυτό γινόταν μόνο χειρουργικά. Τώρα υπάρχουν τεχνικές που χωρίς χειρουργείο εκφυτεύονται όλα αυτά. Εκφυτεύονται. Ναι. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και ο κόσμος πρέπει να το ξέρει. Καταρχήν, οι συνθήκες εμφύτευσης πρέπει να είναι ιδιαίτερα στήρες. Εμείς, το ξέρουν οι δικοί μας οι νοσηλευτές, σε κάθε βήμα αλλάζουμε γάντια, απαγορεύεται να μπει οποιοδήποτε μέσα. Μειώνουμε στο ελάχιστο λοιπόν αυτό το κίνδυνο. Από εκεί και πέρα, ενημερώνουμε τους ασθενείς μας πώς γίνεται η λίμωξη. Η λίμωξη δεν γίνεται άμεσα. Ή υπάρχουν δύο κατηγορίες. Αυτοί που θα παρουσιάσουν σχετικά γρήγορα λίμωξη, επιμόλυνση του συστήματος που θα φανεί, θα πριστεί, θα κοκκινήσει λίγο, αλλά οι περισσότεροι είναι αυτοί που θα το κάνουν μετά κάποιους μήνες. Και ενημερώνουμε τους ασθενείς μας αν δουν κάποια κοκκινίλα ή να τους τρώει η τομή ή να πριστεί λίγο. Ξεκινάει σαν ένα είδημα πολλές φορές ή σαν ένα ερήθημα. Αυτό είναι μία ένδειξη επιμόλυνσης. Τι γίνεται? Ή δεν το δίνουν σημασία, ή πάνε στον οικογενειακό τους γιατρό και τα λοιπά, πάρει λίγο αντιβίωση, υποχωρεί προφανώς και μετά από 2 μήνες ξαναγίνεται, διότι αυτό το πράγμα θέλει ριζική θεραπεία. Αν το προλάβεις αυτή στα αρχικά στάδια, ενδεχομένως μπορεί να το γλιτώσει το σύστημα. Αν όμως φτάσει και πριστεί, κάνει εμφανή λίμωξη ή τις περισσότερες φορές το βλέπουμε που βγαίνει έξω, τότε είναι χαμένο το παιχνίδι, πρέπει να βγει όλο το σύστημα και να αντικατασταθεί. Παλαιότερα, διάφοροι συνάδελφοι, για να μην μπουν στην διαδικασία βάλε-βγάλε, ή και γιατί δεν το ήξεραν, ή και γιατί δεν ήξεραν και τις τεχνικές, ή και γιατί είναι και το κοινωνικό περιβάλλον, το βάζαν, το καθαρίζαν, το βάζαν λίγο παρακάτω. Αυτό είναι μαθηματικός βέβαια, ότι κάτι σε 6 μήνες ξαναρχόταν ο ασθενής. Και εγώ δεν θα ξεχάσω, μόλις είχα πρωτοέρθει, είχα δει μια κυρία η οποία του είχε αλλάξει 10 φορές. Πάνω, κάτω, ράνε, αριστερά, δεξιά, ας πούμε, και μετά όλοι γίναμε θεοί, γιατί τι κάναμε? Το απλούστατο που βγάλαμε τη συσκευή και σταμάτησαν τα προβλήματα. Αυτό που είπε η κυρία Παντελίδου είναι το αμέσως χειρότερο, με την ενδοκαρδίτιδα. Τα μικρόβια αρέσκονται και πηγαίνουν στα ξένα σώματα, είτε είναι καλώδια αυτά, είτε συσκευές, είτε βαλβίδες. Και έτσι και πάνε εκεί, ξεχάστε το μετά. Το έχετε χάσει το παιχνίδι. Και η ριζική θεραπεία είναι η αλλαγή. Αλλά το θέμα είναι το προλαμβάνεις πριν φτάσει εκεί πέρα. Και σε αυτό έχουμε ευθύνη εμείς να ενημερώνουμε τους ασθενείς. Εγώ δεν θα ξεχάσω, το έχουμε δημοσιεύσει αυτό το πράγμα. Σε έναν ασθενή που είχε κάνει, του είχαμε βάλει αμφικυλιακό βηματοδότη από τους πρώτους πριν από 12-13 χρόνια, ο οποίος ήταν βοσκός. Δεν θέλω να πω τίποτε για τους βοσκούς, αλλά ο άνθρωπος αγαπούσε τα γίδια του και το βουνό του και τίποτα άλλο. Και είχε καρδιακή ανεπάρκεια. Μόλις το βάλαμε λοιπόν, ξανά έγινε καινούριο. Ήταν για καρδιακή ανεπάρκεια με τα 3 καλώδια που σας είπε ο κ. Σημαντήρακης. Αυτός ήταν λιπόσαρκος. Και μετά από κάποια χρόνια μας ήρθε πίσω ξανά με επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας. Αλλά τι είδαμε εμείς? Ότι εδώ πέρα είχε βγει έξω ο βουνός και κρεμόταν σαν εκρεμές.
Και ο βηματοδότης για να δουλέψει, για να κλείσει το κύκλωμα, πρέπει να είναι η συσκευή να είναι μέσα, στο, να κουμπάει. Αυτό είχε βγει έξω, οπότε διακοπτόταν το κύκλωμα, άρα δεν δούλευε η συσκευή. Και δεν ήρθε ο άνθρωπος γιατί είχε βγει έξω, δεν του είχε κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα και κρεμόταν, γιατί όμως πρίστηκαν τα πόδια του γιατί δεν δούλευε η συσκευή. Καταλάβατε. Αυτό το έχουμε δημοσιεύσει, κύριε Σημαντηράκη. Πολύ και καλό. Υπάρχει. Πολύ καλό. Αυτά. Κάποια άλλη ερώτηση? Ναι. Ειλικρινά δεν έχω καλή απάντηση, αλλά να σας πω την αλήθεια, η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν θα άφηνα κάποιον να πεθάνει από μια αιτία που μπορώ να τη διορθώσω. Δηλαδή, είναι, δεν ξέρω, το θεωρώ όχι ηθικό, δεν λέω τη λέξη ανήθικο, αλλά τουλάχιστον όχι ηθικό να αφήσουμε έναν άνθρωπο να σταματήσει η καρδιά του έτσι και να... Απ' την άλλη πάλι είναι πιο πολύ, έχει φιλοσοφική απάντηση η ερώτησή σας. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο για ένα τέτοιο άνθρωπο, να φύγει από τη ζωή, να μείνει από τη ζωή, ειλικρινά δεν ξέρω. Να σας κάνω εύκολη και εγώ την απάντηση. Αν έχει μία ένδειξη, αυτό που λέμε κλάση 1, δηλαδή έχει πλήρη κολποκυλιακό αποκλεισμό και έχει 25-30 ασφίξεις, η απάντηση είναι εύκολη. Θα του βάλεις βηματοδότη, διότι αλλιώς έχεις ηθική και νομική ευθύνη. Α, στις soft ενδείξεις, έχει σύνδρομο ταχυκαρδίας βραδικαρδίας κτλ. Εκεί πιθανώς να μην, που δεν έχεις απόλυτη ένδειξη, έχεις σχετική ένδειξη να βάλεις μόνο, πιθανώς εκεί να είσαι λίγο πιο χαλαρός. Σύμφωνοι. Απλά, Βασίλη, τώρα καταλαβαίνω το πνεύμα της ερώτησης ότι είναι, έχεις έναν άνθρωπο που είναι ένα πρόβλημα για τον εαυτό του και για τους δικούς του, ας πούμε, και σου κάνει μια βραδικαρδία, ας πούμε, τι θα κάνεις. Βέβαια, ξέρετε τι, συνήθως δεν πεθαίνουν. Έτσι, μόνο πέφτουν κάτω και χτυπάνε αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε το πιο πιθανό, το πιο καλό μάλλον είναι να μπει βηματοδότης. Και βέβαια το πώς θα μπει είναι ένα άλλο θέμα και πώς θα εξελιχθεί, διότι αυτοί οι άνθρωποι συνήθως μετά βάζουν το χέρι τους εδώ και δημιουργούν προβλήματα και τέλος πάντων είναι ένα ζήτημα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μανώλη. Ευχαριστώ.